Μιλήσατε για την υπόθεση Siemens. Και πρέπει να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ υπάρχει ένα αόρατο χέρι που όλο το προηγούμενο διάστημα παρεμβαίνει ώστε να εκκολησιεργεί μια δίκη την οποία την περιμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την περιμένει και ο ελληνικός λαός. Και για κάποιο περίεργο τρόπο και περίεργο λόγο, ξαφνικά, ενώ κατά τα άλλα έχουν φοβερές δυνατότητες, εκεί δεν είχε δυνατότητα να μπορέσουν να μεταφράσουν. Και αναβλήθηκε μια δίκη και με δικές μας προσπάθειες συντονισμένες η δίκη αυτή δεν πήγε στις καλένδες, ξεκινάει 24 Φλεβάρι το 2017, τώρα δηλαδή, στους κατηγορούμενους, στο εδόλιο των κατηγορουμένων θα κάτσουν 67 στελέχη, δεν θα κάτσει ένας, ο κ. Χριστοφοράκος. Και δεν θα κάτσει ο κ. Χριστοφοράκος, διότι κάποιες κυβερνήσεις που ήταν και φίλος, κολλητός, είχαν φροντίσει να φύγει από τη χώρα. Όπως επίσης και κάποιος άλλος, κ. Καραβέλας, επί Υπουργείας κ. Μπακογιάννη. Αν είχε αυτό συμβεί στα δικά μας, στις δικές μας μέρες, θα μας είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια. Και ο Χριστοφοράκος δεν θα κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Η ελληνική δικαιοσύνη, επί δικών μας ημερών, τον Ιούλιο, εξέδωσε νέο ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Χριστοφοράκο. Εγώ προσωπικά στην πρώτη μου συνάντηση, αλλά και κατ' επανάληψη στην καγκελάριο Μέρκελ, έχω θέσει το θέμα της έκδοσης του κύριου Χριστοφοράκου για να γίνει δίκαιη δίκη εδώ, στην Ελλάδα. Να αποδώσει η ελληνική δικαιοσύνη τις ευθύνες και να μας πει τι γνωρίζει για τον χρηματισμό κομμάτων και πολιτικών προσώπων. Και θέλω να αναρωτηθώ, να θέσω το θέμα δημόσια. Γνωρίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί σε λίγες μέρες στην καγκελαρία για να συναντήσει την κυρία Μέρκελ. Θα θέσει αυτό το θέμα. Θα ζητήσει να έρθει στην Ελλάδα ο κ. Χριστοφοράκος να εκδοθεί για να δώσει στη δημοσιότητα όλα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Αυτό θα πει κοινό μέτωπο των πολιτικών δυνάμεων προκειμένου να κυθεί άπλετο φως της υποθέσεις διαφθοράς στη χώρα.